και τη βοήθεια του Θεού, αρχίζω. Φέτος, τα θέματα τα οποία θα κάνουμε θα είναι από το Ψαλτί, από το βιβλίο των Ψαλμών. Όπως θα ξέρετε, το βιβλίο των Ψαλμών είναι ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και είναι, όπως οι πατέρες όλοι συμφωνούν σε αυτό και οι νεότεροι ερμηνευτές, είναι η καρδία της Παλαιάς Διαθήκης. Μάλιστα, λέγεται ότι με δύο λέξεις θα μπορούσε να υποθεί τι είναι το ψαλτήρι. Είναι ο Θεός και ο άνθρωπος. Ο Θεός και ο άνθρωπος. Διότι εκεί ομιλεί ο Θεός κατά έναν τρόπο έντονο, αλλά ομιλεί και ο άνθρωπος στον Θεό κατά έναν τρόπο πολλάκις δραματικό. Όταν λέγει ο Θεός πρόσθεσ μη, πρόσεξέ με, άκουσέ με, ενώτησε, βάλε καλά τα αυτιά σου να μ' ακούσεις, λέει ο άνθρωπος προς τον Θεό κτλ. Γίνεται ένα είδος πάλης ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Θεό. Είναι, θα λέγαμε, το πιο δυνατό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Ψαλτήρι. Και από αυτό το βιβλίο θα κάνουμε φέτος, με την βοήθεια του Θεού, φυσικά, φυσικά, αν λογαριάσει κανένας ότι μια φορά την εβδομάδα ένα ψαλμό αν κάναμε, είναι 150 ψαλμοί και είναι 30 θέματα ή 25 όπως γίνονται εδώ, 25 θέματα το χρόνο, θέλω μαθηματικό 6 χρόνια. Αλλά με το όμως υπόψη ότι υπάρχουν ψαλμοί όπως ο σημερινός που έχει μόνο 6 χωρία και ο 118 που έχει 180 χωρία, τότε θα θέλαμε ίσως πόσα, 12 χρόνια. Ξέρετε τι θα πει να κάνεις 6-7 χρόνια αυτό το πράγμα, αυτό το βιβλίο, θα μελήσεις. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Γι' αυτό, ειλικρινά, η Αγία Γραφή δεν εξαντλείται. Το ψαλτήρι, όπως σας είπα, είναι το βασικότερο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, διότι επιπλέον περιέχει μέσα κάθε πτυχή της ανθρωπίνης ψυχής. Εάν θα ανοίξει κανείς το ψαλτήρι, θα βρει τον εαυτό του. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος ότι σε όποια κατάσταση να βρίσκεται ο άνθρωπος, λυπηρά ή χαρούμενη, σε απόγνωση ή σε ενθουσιασμό, σε απορία ή σε οποιαδήποτε κατάσταση και βρίσκεται, το ψαλτή έρχεται να το απαντήσει. Έρχεται να ταυτιστεί με την δική του, την ψυχολογική του κατάσταση. Γιατί απλούστατα εγγράφει το ψαλτήρι κάτω από συνθήκες ποικίλες ψυχολογικές. Και αυτό είναι ένα βιβλίο που το κάνει να είναι και να προσαρμόζεται σε κάθε πανανθρώπινη ψυχή. Δηλαδή, πανανθρωπίνως δίνεται αυτό το βιβλίο να προσαρμοστεί. Πανανθρωπίνως, πραγματικά. Έτσι, εκτός από το ότι περιέχει το ψαλτήρι ψυχολογικές καταστάσεις που ανταποκρίνονται στην ανθρώπινη ψυχή, έχει και κάτι άλλο. Περιέχει πλουσία θεολογία. Είναι γεμάτο από χριστολογία. Όλοι οι ψαλμοί, οι οποίοι είναι 150, είναι χριστολογικοί. Βεβαίως, μερικοί είναι κατεξοχήν χριστολογικοί, κατάμεσον τρόπον δηλαδή. Όπως είναι ο 21 ψαλμός, όπως είναι ο 109 ψαλμός, ο οποίος είναι το βαρύ πυροβολικό όλων των ψαλμών. Μικρός, μικρότατος ψαλμός σε έκταση, πολύ μικρός ψαλμός είναι.
Επειδή το είπε ο Κύριος το Κυρίου μου κάθε δεξιό μου κτλ. Αυτό ο ψαλμός είναι η κορυφή όλων των ψαλμών από πλευράς χριστολογικής, προφητικής. Εν τούτης, ενώ έχουμε ψαλμούς άμεσα χριστολογικούς, όλοι και εμέσως είναι χριστολογικοί. Έτσι, έχουμε ένα βιβλίο που ενώ είναι ποιητικό, ενώ είναι συλλογή προσευχών, ενώ είναι μια κραυγή του ανθρώπου προς το Θεό, ταυτόχρονα μέσα σε αυτή την κραυγή του ανθρώπου προς το Θεό διακρίνει κανείς το προφητικό στοιχείο κατά πολύ έντονο τρόπο και μάλιστα το χριστολογικό. Το σπουδαίο είναι ότι ο συντάκτης του ψαλμού ταυτίζεται με τον Χριστό και αποτελεί τύπο του Χριστού. Βεβαίως δεν σας είπα ότι το ψαλτήρι είναι γραμμένο όχι μόνο από τον Δαβίδ, επειδή βεβαίως οι περισσότεροι ψαλμοί είναι του Δαβίδ, λέγεται ότι το ψαλτήρι είναι του Δαβίδ. Οι ψαλμοί όλοι δεν ανήκουν σε εκείνα και στην γραφίδα του, αλλά ανήκουν και σε άλλα πρόσωπα. Και φυσικά, τα πρόσωπα αυτά δεν είναι όλα σύγχρονα του Δαβίδ. Εκείνος ο οποίος άρχισε να γράφει τους ψαλμούς οπωσδήποτε είναι ο Δαβίδ. Και άλλο ότι περιέχει και έναν ψαλμό που ανήκει στον Μωυσέα. Ένας ψαλμός μόνο ανήκει στον Μωυσέα. Και φυσικά είναι κατά περίπου 4 αιώνες ή 5-4 περίπου αιώνες αρχαιότερος αυτός ο ψαλμός. Αλλά ο Δαβίδ είναι εκείνος ο οποίος είχε μία πολύ σημαντική παραγωγή των ψαλμών, μετά έγραψαν κι άλλοι και όλοι αυτοί οι ψαλμοί συνελέγησαν και απετέλεσαν το βιβλίο των ψαλμών. Είναι ποίηματα. Είναι ποίηματα κατά την εβραϊκή φιλολογία, όχι όπως τα γνωρίζουμε. Η ποίηση στην εβραϊκή φιλολογία δεν είναι ούτε ομοιοκαταληξία, ούτε ίσως και ένας ρυθμός. Οπωσδήποτε υπάρχει κάποιος τόνος ρυθμού, όχι όμως πάρα πολύ χτυπητός. Είναι σαν τα σύγχρονα ποίηματα, τα οποία δεν έχουν ρυθμό, αν το έχετε προσέξει. Και κάτι που δίνει ένα ξεχωριστό τόνο από τον πεζό λόγο είναι ότι έχουμε επανάληψη μιας φράσεως η οποία δίνει ένα τόνο ποιητικό. Είναι το μόνο στοιχείο που μπορεί να χαρακτηριστεί η εβραϊκή ποίηση. Όμως είναι ποίηματα. Ποίηματα προσευχές. Έτσι λοιπόν, επανέρχομαι στο προηγούμενο που είπα, ότι ο Δαβίδ ή ο ψαλμωδός, θα λέμε πάντα ο ψαλμωδός, δεν λέμε ο Δαβίδ, εκτός βέβαια η επιγραφή από πάνω λέει ότι ανήκει στον Δαβίδ. Ο ψαλμωδός, συνήθως ή εμπροκειμένο Δαβίδ, ταυτίζεται με το προφητευόμενο πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό. Όταν πάσχει ο Δαβίδ, και πάσχει φυσικά μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο, γίνεται το συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο, ωστόσο όμως αποτελεί τύπο του Ιησού Χριστού. Όταν ο Δαβίδ λέγει ότι υποφέρει από τους εχθρούς του, ότι τον κύκλωσαν εχθροί πολλοί, ότι τον κύκλωσαν κίνες πολλοί, σκυλιά, και ότι τον κύκλωσαν συναγωγή πονηρευμένων, οπωσδήποτε αυτά είναι προσωπικά του στοιχεία. Αλλά αυτά τα προσωπικά του στοιχεία όμως ποτέ δεν μπορεί να σταθούν μόνο προσωπικά του, γιατί βάζει άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι προσωπικά του και τα οποία ξεπερνούν τον Δαβίδ. Ξεπερνούν το πρόσωπο που τα γράφει, όπως επί παραδείγματι «Ου δώσεις τον όσιό σου ήδη διαφθοράν», λέγει. Δεν θα δώσεις τον όσιό σου να δει διαφθορά, δηλαδή με άλλα λόγια να μπει στον τάφο και να λιώσει. Αλλά αυτό το πράγμα
όπως πολύ ορθά τοποθετεί ο Απόστολος Πέτρος σε μια του ομιλία στους Εβραίους και λέγει ότι αγαπητοί μου, αυτό ο Δαβίδ δεν το είπε για τον εαυτό του, διότι είναι γνωστός ο τάφος του Δαβίδ, ετάφη και εθάρι και έλειωσε. Μάλιστα υποδεικνύει, λέει, είναι γνωστός ο τάφος του Δαβίδ. Φαίνεται στην εποχή του Αποστόλου Πέτρου υπεδεικνύεται ο τάφος του Δαβίδ, ότι αυτός είναι ο τάφος του Δαβίδ. Γιατί όμως γράφει ο Δαβίδ εκεί πέρα και λέγει ότι ου δώσεις τον όσιόν σου ειδήν διαφθόραν? Και εκεί ακριβώς ο Απόστολος Πέτρος ορθότατα εμπνεύει και λέγει, αυτό αναφέρεται στον Ιησού Χριστό. Έχουμε λοιπόν μια συμπλοκή, όπως και χθες σας το έλεγα, του αντιτύπου, του αντιτύπου με το πρωτότυπο. Το αντίτυπο παίρνει θέση πρωτοτύπου έως ου έρθει το πρωτότυπο. Το αντίτυπο φυσικά, το αντίτυπο πάσχει προσωπικά από τα προσωπικά του θέματα. Αυτά όμως θα ανταποκριθούν στο πρωτότυπο. Και ότι δεν είναι όλα εκείνα που θα είναι μόνο στο αντίτυπο, είναι και το ξεπέρασμα. Ένα άλλο που ομοίως πέρα του ουδός των όσιος ιδί διαφθάνω, λέγει, όριξαν κύρας μου και πόδας μου, λέει στον 21 ψαλμό. Όριξαν, σκάλισαν και είναι σαν τρύπα. Όριξαν. Έτσι, ωμέγα ύψιλον. Όριξαν, σκάλισαν και κλείνουν τρύπα. Όριξαν χείρας μου και πόδας μου. Καταπληκτικός. Μάλιστα, αν θέλετε να ξέρετε, γραμμένα αυτά στο 1100 π.Χ. και θα πει 1100 π.Χ. Ο Σταυρικός θάνατος δεν ήταν γνωστός. Όχι, δεν ήταν γνωστός. Δεν ήταν γνωστός. Αν και οι αρχαίοι λέει πάντα χρησιμοποιούσαν το Σταυρικό θάνατο. Το χρησιμοποιούσαν, όχι μόνο οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι βέβαια τον είχαν πια περιοπή, το Σταυρικό θάνατο. Οι Εβραίοι ουδέποτε χρησιμοποίησαν σταυρική εκτέλεση. Ουδέποτε. Διότι ήταν γραμμένο στον νόμο επικατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου. Και συνεπώς δεν ήθελαν και τον χειρότερο κακούργο να τον ονομάσουν επικατάρατο. Ο τρόπος ο οποίος υπήρχε της θανατικής εκτελέσεως ήταν ο λιθογονισμός. Μέσα συνεπώς αυτό το κλίμα είναι τρομερά παράξενο και περίεργο να γράφει ο Δαβίδ ότι όριξαν χείρας μου και πόδας μου. Αυτό δηλαδή ξεπερνάει το αντίτυπο παρασάγκας και φτάνει στο πρωτότυπο, και είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ο μόνος Εβραίος ο οποίος δικάζεται από το συνέδριο. Ζητείται άδεια από τον Ρωμαίο διοικητή και σταυρούς. Είναι ο μόνος Εβραίος. Άλλο ότι ο Τίτος όταν κατέστρεψε το Ιεροσόλυμα σταύρωσε Εβραίους χιλιάδες. Αλλά πλέον εκεί, σαν ρωμαϊκή κατοχή, δεν θα ερωτηθεί τι θα κάνει αυτούς τους οποίους υποτάσσει. Οι Εβραίοι ίδιοι όμως από το όνομα τους ποτέ δεν προέλεξαν σε σταυρική εκτέλεση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το αντίτυπο ξεπερνιέται και φτάνει στο πρωτότυπο. Ταυτίζει λοιπόν ο ψαλμωδός τον εαυτό του, γίνεται προφητικό πρόσωπο, αντιπροσωπεύει ούτως υπήν εκείνον που προφητεύει, έως ότου έρθει ο προφητευόμενος. Δεν υπάρχει ψαλμός που να μην είναι προφητικός, είτε άμεσα είτε έμεσα. Ακόμη λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος ότι το ψαλτήρι τα μέλλοντα προφητεύει, τα πεπραγμένα των αρχαίων υπενθυμίζει, των νόμων των ζώντων προσφέρει και των τρόπων των πρακτέων εκθέτει. Ο δε Μέγας Βασίλειος λέγει εντάφθα ένεστη θεολογία. Απειλή κρίσεως, αναστάσεως ελπής, φόβος κολάσεως, προώρησης επιδημίας Χριστού. Δηλαδή, το ψαλτήρι είναι ένα βιβλίο θεολογικότατο. Ακόμη κάνει εντύπωση ότι το ψαλτήρι ονομαστικά χρησιμοποιήθηκε από τον Χριστό. Όχι μόνο χρησιμοποιήθηκαν κομμάτια από το ψαλτήρι,
αλλά και το όνομά του υπόθηκε. Όταν είπε ότι για μένα γράφει ο νόμος, η ψαλμή, η προφήτη. Και ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη μπόρεσε σε τρία τμήματα ο Χριστός. Στο νόμο, ποιος είναι ο νόμος, ξέρετε ποιος είναι ο νόμος. Είναι τα πέντε πρώτα βιβλία, η πεντάτευχος. Μετά, όταν είπε η προφήτη, εννοούσε όλους τους προφήτες. Και το ψαλτήρι το ξεχωρίζει. Βέβαια, κάτω από το θέμα ψαλτήρι θα μπορούσαμε να πούμε σε μια ευρία έννοια ότι είναι τα ποιητικά βιβλία. Εν τούτης, όπως ο Θείος Σολομώντος, η Εκκλησιαστής κλπ. Εν τούτης, ψαλτήρι, στην τελευταία ανάλυση, είναι το ψαλτήρι. Είναι το βιβλίο των ψαλμών. Και ο Χριστός το χρησιμοποίησε ειδικά με την ονομασία. Ότι το ψαλτήρι μαρτυρεί περί αυτού. Διαβάστε, λέγει, το ψαλτήρι και θα δείτε ότι μιλάει για μένα. Ακόμη, σας είπα προηγουμένως ότι κάθε ανθρώπινη ψυχή αισθάνεται την ανάγκη να καταφύγει στο ψαλτήρι γιατί βρίσκεται εκεί τον εαυτό της. Και κάθε ψυχολογική κατάσταση ανταποκρίνεται, ή μάλλον κάθε ψαλμός δίνεται να ανταποκριθεί σε μια ψυχολογική κατάσταση. Τι γίνεται όμως τώρα εδώ? Εκείνος ο οποίος διαβάζει το ψαλτήρι στην ψυχολογική κατάσταση που βρίσκεται και ταυτίζει τον εαυτό του με τον συγγραφέα, με τον ψαλμοδό, σιγά σιγά οικειούται των ψαλμών, γίνεται δικός του, τον προφέρει προς τον Θεό τον ψαλμό, και επειδή πρώτον εκείνος που έγραψε τον ψαλμό, ο Δαβίδ, ευηρέστησε εις τον Θεό δια των λόγων τούτων, με τα λόγια δηλαδή αυτά, ο πιστός που κάνει δικό του τώρα τον ψαλμό, κατά ανάγκη, θα το λέγαμε, αφού είναι δικός του και είναι δικός του, έγινε κτήμα του, ανταποκρίνεται στην ψυχολογική του κατάσταση ή στην ηθική του κατάσταση, ευαρεστεί τον Θεό, γιατί προσεύχεται όπως πρέπει. Και ακόμη κάτι άλλο, λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, ότι σιγά σιγά ο πιστός που λέει, διαβάζει το ψαλτήρι, την ψυχή του την προσαρμόζει στην ψυχολογία και την ηθική και την πνευματικότητα των ψαλμών και έτσι φτάνει να ομοιάσει με τους συγγραφείς των ψαλμών, με τους ψαλμοδούς ή με τον ψαλμοδό, δηλαδή να γίνει Άγιος. Γι' αυτό πραγματικά στη λατρεία των Εβραίων το ψαλτήρι ήταν σε μεγάλη χρήση. Είναι γνωστό ότι οι ψαλμοί ήταν επικίνδυνοι. Στις θυσίες, άλλος ψαλμός λέγεται το πρωί, ή άλλοι ψαλμοί λέγονται το πρωί, ή άλλοι το μεσημέρι, ή άλλοι το απόγευμα, στις διάφορες θυσίες, σε ποικίλες γιορτές, όταν επί παραδείγματι ήρχοντο οι Εβραίοι από την έξω χώρα, από τις επαρχίες, την ώρα του Πάσχα ή της Πεντηκοστής να προσκυνήσουν, τότε καθοδόν, όταν έβλεπαν τα Ιεροσόλυμα, έψαλαν ορισμένους ψαλμούς. Είναι αυτοί που λέγονται οι αναβαθμοί. Κατά μία ερμηνεία, εψάλλοντο όταν ήρχονται οι προσκυνητές εις τα Ιεροσόλυμα. Άλλοι ψαλμοί ήταν τις μετανοίες και ούτω καθεξής. Στη λατρεία, αλλά και στην προσωπική χρήση, οι ψαλμοί ήταν πάντα στην ημερησία διάταξη. Ήτανε, θα λέγαμε, το βιβλίο των προσευχών κάθε Εβραίου και αυτής της επισήμου λατρείας. Επειδή για το ψαλτήρι είναι τόσο σπουδαίο και τόσο βαθύ, χρησιμοποιήθηκε και στην λατρεία και χριστιανική. Είναι γνωστό ότι οι θυσίες, ο τελετουργικός νόμος έχει καταργηθεί. Αλλά το ψαλτήρι δεν έχει καταργηθεί. Σήμερα δεν θυσιάζουμε ζώα, ούτε κάνουμε ότι λέγει ο παλαιός νόμος, ο τελετουργικός, που τον συναντάμε στο βιβλίο της Εξόδου, στο βιβλίο των Λεβιτικών, στους Αριθμούς, εκεί που γράφει διάφορα στοιχεία, πώς θα γίνουν οι θυσίες κλπ. Η λατρεία του Θεού, με το θυμίαμε, με την ανέπακτο θυσία, την ματιά θυσία κλπ.
τις νύψεις χειρών, φωτών κλπ. 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 Τέτοια πράγματα δεν έχουμε. Έχει καταργηθεί ο τελετουργικός νόμος, διότι απέβλεπε εις την θυσία του Χριστού και εφόσον ήρθε το πρωτότυπο, η σκιά δεν χρειάζεται. Δεν θέλαμε τώρα φως εδώ παραδείγματι, είτε καμένη είναι η ασφάλεια, είτε ζωντανή και γέννη, εάν έχουμε τον ήλιο. Δεν μας ενδιαφέρει πια αν έχουμε ηλεκτρικό. Έτσι και εδώ ήρθε το πρωτότυπο ο Ιησούς Χριστός, δεν έχουμε ανάγκη πλέον του σκιώδους τελετουργικού νόμου, αλλά το ψαλτήρι υπάρχει. Γιατί υπάρχει ένα στίχος που λέει «Έλεον θέλω και ου θυσία». Και επειδή το ψαλτήρι δεν έχει «Η», όπως είπε ο Σ. Παύλος το παίρνει την Παλαιά Διαθήκη, λέγει «Ο καρπός των χιλέων είναι ανώτερος από την θυσία». Και ξέρετε ποιος είναι ο καρπός των χιλέων? Το να ψάλεις, να προσεύχεσαι. Και συνεπώς είναι μία θυσία λογική, μία θυσία των χιλέων, μία θυσία της καρδιάς. Και εφόσον στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε πλέον την παλαιά θυσία, αλλά νέο τύπο θυσίας, έχουμε τη θυσία των χιλέων, τη θυσία της καρδίας, το ψαλτήρι προσαρμόζεται. Και έτσι είναι το μόνο βιβλίο το οποίο περνάει στην καθημερινή χρήση της χριστιανικής λατρείας και ζωής. Δεν υπάρχει ακολουθία από τις 8 ακολουθίες του 24ωρου και τη Θεία Λειτουργία, η οποία βεβαίως δεν είναι ακολουθία, που να μην περιέχει μέσα τουλάχιστον έναν ή τρεις ψαλμούς. Θα πάρουν τις πιο μικρές ακολουθίες που είναι οι ώρες. Η πρώτη, τρίτη, έκτη και ενάτη. Θα ξέρετε ότι η κάθε ώρα περιέχει τρεις ψαλμούς. Το απόδειμνο έχει τρεις ψαλμούς. Ο όρθρος έχει 6 ψαλμούς. Ο γνωστός μας εξάψαλμος. Και χώρια, χώρια στίχη από τους ψαλμούς, όπως είναι στους Ένους, για να μην πω ότι οι Έλληνες θα γίνονται να λέγονται και έτσι ελέγονται. Και έτσι είναι καταφορημένοι. Άμα τη κρατάμε τώρα ένα-δύο στίχους πρώτους και μετά μπαίνουν κατευθείαν στα τροπάρια. Ελέγονται οι στίχοι, τα τροπάρια αυτά των Ένων, συγγνώμη, οι ψαλμοί των Ένων, ολόκληροι. Άρα δεν είναι μόνο οι 6 ψαλμοί, είναι περισσότεροι. Ο Εσπερινάς, ο οποίος είναι η προημιακή ακολουθία του 24ωρου, αρχίζει, πώς αρχίζει? Ευλογητός ο Θεός ημών, λέει ο Ρεύς, και αμέσως ευλόγηψε την Θεία και ο Θεός με μεγαλή της σφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει να δείσω κλπ. Είναι ο ψαλμός αυτός ο θαυμάσιος που είναι περίληψη της δημιουργίας. Και συνεπώς είναι ο ψαλμός εκείνος που αναφέρεται πώς έγινε ο κόσμος, πώς έγινε ο άνθρωπος και ποια είναι τα έργα του ανθρώπου. Είναι επιτομή του βιβλίου των τριών πρώτων κεφαλαίων του βιβλίου της Γενέσεως. Καταποιητικών τρόπων, ωραιότατων τρόπων. Και επειδή αρχίζουμε με τον ψαλμό αυτόν, τον ονομάσαμε και προημιακό. Βλέπετε ότι αρχίζουμε τις ακολουθίες μας με ψαλμόν από το ψαλτήρι και δεν υπάρχει ακολουθία που να μην έχει ψαλμό. Αλλά και η Θεία Λειτουργία στα αντίφωνα της είχε ψαλμούς. Σήμερα έχουν μείνει μόνο στίχοι από μην άλλη. Είχε όμως ψαλμούς. Άμα θα πάμε στο τυπικό, τα λεγόμενα τυπικά, τα λεγόμενα τυπικά που λέγονται εκεί στις το λέω για τις τρεις πρώτες αρχές. Λοιπόν, εκεί στα αντίφανα έχει ψαλμούς. Έχει ψαλμούς. Δεν τα λέμε σήμερα πια για λόγους συντομίας. Δεν λέγονται. Οπότε βλέπει κανένας ότι το ψαλτήρι εισήχθη στην λατρεία κατά πλεισμονή. Να προχωρήσω. Το ψαλτήρι αναγυνώσκεται.
εις τον όρθρο και λέγονται δύο καθίσματα. Το κάθε κάθισμα, αν σημειώσετε, έχει 150 ψαλμοί, χωρίζεται σε 20 στάσεις, σε 20 καθίσματα. Κάθε κάθισμα, ανάλογα με το μέγεθος, περιέχει 1, 2, 3, 4, 5 ψαλμούς, αναλόγως. Έτσι, το πρωί στον όρθρο διαβάζουμε δύο καθίσματα. Δηλαδή, τα δύο εικοστά ή το 1 δέκατο του όλου ψαλτηρίου. Το απόγευμα στον εσπερινό διαβάζουμε ένα κάθισμα. Το ψαλτήρι πρέπει να τελειώσει, δεν διαβάζουμε μόνο την Κυριακή το απόγευμα στον εσπερινό. Κυριακή απόγευμα εσπερινό δεν έχει ψαλτήρι, το ψαλτήρι αργεί. Κυριακή απόγευμα που κάνουμε την Κυριακή στην εκκλησία πάνω στον Άγιο Κύριο, ψαλτήρι δεν έχουμε, αργεί. Δηλαδή το ψαλτήρι διαβάζεται ολόκληρο έξω από τις επιμέρους, ας πούμε, αναγνώσεις που έχουμε στις ακολουθίες, ώρες, περινός, κλπ. Διαβάζεται ολόκληρο μέσα σε μία εβδομάδα. Και πάλι από Σαββάτο βράδυ, από εκεί αρχίζουμε, ξεκινάει πάλι το ψαλτήρι. Από την αρχή. Τη Δε Σαρακοστή τη Μεγάλη, το ψαλτήρι διαβάζεται δύο φορές μέσα στην εβδομάδα. Διότι και στις ώρες βάζουμε καθίσματα. Δηλαδή καταπλησμονεί το ψαλτήρι μέσα στη λατρεία μας. Όταν πεθάνει δε ένας άνθρωπος, όλη νύχτα διαβάζουν ολόκληρο το ψαλτήρι. Δηλαδή το ψαλτήρι μας συνοδεύει παντού. Παντού, παντού, παντού. Είναι τόσο πλούσιο, τόσο σπουδαίο, τόσο σημαντικό. Και εκείνος που το διαβάζει κατ' αίσθηση και κατά συνείδηση, εξαγιάζεται πραγματικά. Σας βεβαιώνω ότι ειλικρινά σας βεβαιώνω, άστε δε ότι όταν το ακούει κανείς πολύ συχνά, βέβαια δεν ξέρω αν μπορεί να το μάθει απ' έξω, δεν ξέρω. Κάποιος βέβαια από πολύ χρήση, κανένας δεν μπορεί να το μάθει απ' έξω, ολόκληρο. Αλλά πρώτα-πρώτα, όταν διαβάζει κάποιος άλλος και κάνει το πιο μικρό λάθος, αμέσως το καταλαβαίνεις. Αμέσως λες, εδώ λάθος το είπε. Φαίνεται αμέσως. Προσέξτε, όχι κάποιος να είναι μορφωμένος, όχι. Από την πολλή χρήση το αυτή συνήθισε. Όπως το αυτή του μουσικού, ένα φάλτσο θα το αρπάξει αμέσως και θα πει, εδώ είναι φάλτσο. Όταν δε αρχίζει κανείς να το ακούει πολλές, πάρα πολλές φορές το ψαλτήρι κι αν ακόμη δεν ξέρει γράμματα, αρχίζει σιγά σιγά να το καταλαβαίνει. Να σημειώσετε δε ότι το ψαλτήρι είναι ένα από τα δυσκολότερα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Επειδή είναι ποιητικό βιβλίο, έχει πυκνή έκφραση, πυκνοτάτη. Έτσι, πάρα πολλά πράγματα, ενώ δεν γράφονται, πρέπει να τα μαντεύσεις τροφοντινά. Και μια πολύ μικρή φρασούλα σε μια απόδοση να γίνει μια πολύ μεγάλη φράση, δύο και τρεις φράσεις για να αποδώσουν εκείνο το οποίο λέει το κείμενο. Είναι λοιπόν δύσκολο. Από τη συνεχή όμως χρήση αρχίζει κανείς να το αφομοιώνει και να το καταλαβαίνει. Από το Πνεύμα Θεού το καταλαβαίνει. Και τότε, ειλικρινά σας λέγω, είναι μια απόλαυση. Είναι δυστύχημα ότι κυρίως τα μοναστήρια βέβαια διαβάζουν το ψαλτήρι, γιατί πια στις ενορίες το έχουν βάλει στον πλάτο. Λοιπόν, το λέγω γενικά δηλαδή παντού. Στα μοναστήρια μόνο πλέον διαβάζεται το ψαλτήρι. Σε πολλά μοναστήρια το διαβάζουν τόσο γρήγορα που δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Σαν να είναι το πιο άχρηστο πράγμα. Μπορεί να διαβάζεται σε κάποιο ταχύ ρυθμό, αλλά τόσο ταχύ που ο άλλος να προλαβαίνει και να καταλαβαίνει πολύ καλά τα αναγνωσκόμενα. Πρέπει να είναι η ανάγνωση καθαρή. Όχι μπουρ. Καθαρή. Και τότε σας βεβαιώνω να δοκιμάσατε το. Εξάλλου αυτός είναι ο σκοπός που θα κάνουμε φέτος το ψαλτήρι. Είναι μια τρυφή, μια απόλαυση. Τόσο υπέροχο είναι το ψαλτήρι. Τόσο υπέροχο. Αλλά για να μην πω δε εκείνες τις παρομοιώσεις
τις ποιητικές, τις θαυμάσεις. Ο περιπατών λέγει, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Αυτός ο οποίος περιπατεί, Θεός, επάνω στα φτερά του ανέμου. Τι ωραία έχει το περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Αυτός ο οποίος, λέγει, αγγίζει τις κορυφές των βουνών και παίρνουν φωτιά τα βουνά. Ο αναβαλλόμενος φως ως ημάχιον. Αυτός που ντύθηκε, λέει, το φως του, τη Θεία Δόξα, γιατί αυτό το υλικό φως είναι αντίτυπο του ακτίστου φωτός. Της Θείας Δόξης που είναι άκτιστος. Άκτιστος. Δηλαδή είναι θεότης. Είναι άκτιστο. Ο αναβαλλόμενος, αυτός που ντύθηκε το φως ως ημάτιον, όπως ντυνόμαστε εμείς, βάζουμε ημάτιον αυτό το ημαλόμενα, έτσι ακριβώς λέει ντύθηκε ο Θεός το φως. Ανοίξαν τόσο την πύρα, τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος. Αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο, ταραχτίσονται. Ανοίγεις το χέρι σου και όλα γεμίζουν αγαθοσύνη. Γυρίζεις το πρόσωπό σου και όλα ταράσσονται. Είναι ωραιότατες εκφράσεις. Ωραιότατες. Έφτασε να πει ο Λαμαρτίνος, και αυτό το έχω ζήσει και πιστεύω ότι το έχετε ζήσει κι εσείς αν διαβάζετε το ψαλτήρι. Είπε το εξής ο Λαμαρτίνος. Ύστερα από την ανάγνωση του ψαλτηρίου είναι αδύνατο να διαβάσω όμηρον ή Ισίωδο. Αυτός ο Γάλλος λογοτέχνης, ποιητής κλπ. Ακούσατε. Είναι αδύνατο, λέει, να διαβάσω όμηρον και Ισίωδο. Όσο χάρηκα μια κοπέλα φιλόλογων μου είχε πει κάποτε, αφού πήρε το πτυχίο της, μου λέγει, πάτερ μου, η ελληνική φιλολογία, φιλολογία αυτό, πόσο φτωχή είναι μπροστά στα κείμενα τα ιερά. Σας βεβαιώνω, είναι φτωχή. Λυπάμαι δε, δεν υπερβάλλω, λυπάμαι όταν πάρα πολλές φορές βλέπει κανείς ανθρώπους που εκθιάζουν την ελληνική φιλολογία τόσο πολύ. Θα μου πείτε, γιατί δεν τα διδάσκουν στο σχολείο? Βέβαια θα λέγαμε, δεν είναι η καθαρή ελληνική, γιατί δεν είναι μια Αττική διάλεκτος, όπως και τους πατέρες. Δεν είναι μια Αττική διάλεκτος και συνεπώς δεν μπορούμε να μάθουμε τα ελληνικά. Άλλο τώρα ότι τα καταργήσαμε όλα και πάμε στις μεταφράσεις. Δεν θέλω να πω ότι η γλώσσα είναι αμυγής, καθαρή, οπωσδήποτε. Αλλά το ύψος είναι τόσο μεγάλο, ώστε πράγματι η ελληνική φιλολογία οχριά. Αυτό θα το νιώσει κανείς μόνον αν έχει μία πολύ συχνή επαφή με την Αγία Γραφή. Η μετάφραση των Εβδομήκοντα δεν μπορεί φυσικά να συλληφθεί με τα έργα του Πλάτωνος, του Αριστοτέλους και του Ξενοφόντος από πλευράς γλώσσης. Δεν δίνεται θέμα. Είναι η ελληνιστική γλώσσα, η δημοτική της εποχής εκείνης του 3ου αιώνα π.Χ. Η δημοτική του 3ου αιώνα π.Χ. Μάλιστα, αν θέλετε, η Αλεξανδρινή. Όχι την η οποία ομιλείται στην υπηρετική Ελλάδα, η Αλεξανδρινή. Εκείνα τα ελληνικά που θα μιλούσαν, θα λέγαμε, στη Μικρά Ασία, θα μιλούσαν σήμερα στην Αμερική, τι ελληνικά, σπασμένα ελληνικά, όχι καλά ελληνικά. Τα ελληνικά, θα λέγαμε, της αγοράς. Δεν είναι η ωραία γλώσσα των Αθηνών, η γλώσσα των πανεπιστημίων και των σχολών των Αθηνών και των φιλοσόφων. Οπωσδήποτε. Δεν είναι. Όμως, αν ο πάρει κανείς και διαβάσει Παλαιά Διαθήκη, Θεέ μου, τι ύψος. Εν αρχή επίησε ο Θεός στον ουρανό και τη γη. Τι ωραίο πράγμα. Μόνο κανείς να αρχίσει να μπαίνει στο νόημα. Να αρχίσει να καταλαβαίνει. Και τότε θα ανακαλύψει αυτό το ύψος. Έχει δίκιο να μάθει. Ότι δεν μπορείς να διαβάσεις. Βρίσκεις φτωχούς όλοι. Και τους φιλοσόφους και τους ποιητάς. Όταν διαβάσεις, έχει γραφεί. Και τέλος, γιατί αυτό το τέλος θα είναι μικρή εισαγωγή, τέλος λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος, σημειώσατε, έγραψε μία διατριβή, ας την πούμε έτσι, διατριβή πραγματικά, όχι βεβαίως επί διδακτορία, ναι, περί ψαλτηρίου. Και όπως
ήταν μια συνήθεια στην εποχή εκείνη να δίνουν έναν διάλογο, μια μορφή διαλογική ή επιστολινιαία μορφή. Ο Μέγας Αθανάσιος έκανε τη διατριβή του αυτή περί ψαλτηρίου υπό μορφή επιστολής. Και μάλιστα για να κρυφτεί ακόμη περισσότερο, στέλνοντας την επιστολή αυτή προς κάποιον Μαρκελίνων, πιθανώς επίσκοπον, που του λέγει: μου έφερε ο ταχυδρόμος τα νέα σου, έμαθα ότι είσαι καλά, μου είπε ότι διαβάζεις πολύ την Αγία Γραφή, ύστερα από την αρρώστια που πέρασες, διαβάζεις πολύ την Αγία Γραφή, και μάλιστα μου είπε ότι διαβάζεις πιο ξεχωριστά το ψαλτήρι. Και σκέφτηκα να γράψω αυτή την επιστολή για να πω κι εγώ μερικές μου σκέψεις για το ψαλτήρι, να σε βοηθήσω. Αλλά καλύτερα, πάλι κρύβεται, αλλά καλύτερα ας αφήσω να μιλήσει κάποιος γέροντας που κάποτε τον είχα συναντήσει σοφός και πολύ ευσεβής και μου είχε πει τόσα και τόσα καλά πράγματα για το ψαλτήρι. Και αφήνει τώρα να μιλάει ο γέροντας μέσα στην επιστολή αυτή. Ουσιαστικά είναι ο Μέγας Αθανάσιος. Μπορεί βέβαια κάποιος γέροντας κάτι να του είπε, αλλά είναι κυρίως η ιδέα του Μεγάλου Αθανασίου. Και εκεί θα δείτε, είναι πολλές σελίδες. Μέσα στη σειρά της Θεσσαλονίκης είναι περίπου τις 40 σελίδες. Κείμενα. Είναι πολύ. Μια ολόκληρη διατριβή, πραγματικά. Και εκεί αναφέρει για τους ψαλμούς, αφού κάνει μια ωραία εισαγωγή για τους ψαλμούς και την αξία τους, μετά αναφέρει ο κάθε ψαλμός τι αξία έχει. Και μετά προχωρεί, παρακαλώ, να ερμηνεύσει τους ψαλμούς που καταλαμβάνουν στη σειρά της Θεσσαλονίκης τρεις τόμοι. Ερμηνεία στους ψαλμούς. Που έχουν πολύ νευρίδια, πολύ βάθος, πολύ αξία αυτό το οποίο μας παρέδωκε ο Μέγας Αθανάσιος. Τελειώνει δε ως εξής αυτή τη διατριβή. Ταύτα και εσύ μελετών, λέει στον Μαρκελίνο, και συνετός εν την χάνων ούτως της ψαλμής, τον μεν ενεκά στον ούν, οδηγούμενος υπό του πνεύματος, καταλαβήν δινήσει. Και ούτων δε και εσύ ζηλώσεις βίων, ίον έσχον οι ταύτα θεοφοβούμενοι λαλίσαντες άνδρες άγιοι. Δηλαδή, αυτά και εσύ να μελετάς και να αναγνώσεις μετασυνέσεως, δηλαδή μετακατανοήσεως, τους ψαλμούς και θα δυνηθείς μεν να κατανοήσεις το νόημα καθενός, οδηγούμενος υπό του Πνεύματος του Αγίου. Θα μιμηθείς δε τι ούτων δύον, οποίων είχαν οι θεοκίνητοι άνδρες, οι οποίοι ελάλησαν αυτά. Δηλαδή αυτό που προηγουμένως σας είπα, σιγά σιγά θα μπεις μέσα στο πνεύμα των ψαλμών και θα γίνεις κι εσύ ένας ψαλμοδός. Γιατί θα έχεις, πώς να το λένε, ταυτοπάθεια, πώς το λένε, δηλαδή έγινε δικό σου ο ψαλμός. Έγινε δικό σου, σαν να τον έχεις συνθέσει εσύ. Τον πονάς, τον ζεις, τον βιώνεις και τον εκφράζεις. Αυτά τα πολύ πολύ λίγα ήθελα να σας πω σαν μια μικρή εισαγωγή στον Τιμή των Ψαλμών. Και τα λίγα λεπτά που μας μένουν, ας κάνουμε μια αρχή από τον πρώτο ψαλμό, ο οποίος είναι πολύ βέβαια μικρός, πάρα πολύ μικρός, έξι στίχους έχει όλους όλους, πλην όμως είναι πολύ ωραίος, πολύ γεμάτος και ευστοχότατα τοποθετήθηκε πρώτος, δεδομένου ότι δεν είναι ο πρώτος γιατί πρώτος γράφτηκε. Είπαμε ότι το ψαλτήρι είναι συνελή του ψαλμών. Κάποτε συνελέγησαν όλοι αυτοί οι ψαλμοί. Είναι πρώτος ως έχουν κατάλληλο περιεχόμενο για να μπει ως πρώτος ψαλμός. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο πρώτος ψαλμός έχει έξι στίχους και ο 150 ψαλμός έχει πάλι έξι στίχους. Και ο πρώτος αρχίζει με το μακάριος ανή, ευτυχισμένος άνθρωπος εκείνος ο οποίος και τα λοιπά, και ο τελευταίος τελειώνει ως εξής: ερείτε τον Θεόν εν της αγίης αυτού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, αλληλούια. Ξεκινάει από τον άνθρωπο και φτάνει στο Θεό. Ξεκινάει από τον ευτυχισμένο άνθρωπο που ακούει το θέλημα του Θεού και που θα γίνει αυτός η αφορμή
και η αιτία να δοξαστεί ο Θεός. Γιατί μόνο όταν είναι κανείς μέσα στον νόμο του Θεού θα φτάσει να δοξολογήσει και να υπηρήσει τον Θεό. Είναι κάτι πραγματικά υπέροχο. Έτσι, ο πρώτος καταλήλως μπήκε πρώτος και ο τελευταίος καταλήλως μπήκε τελευταίος ως επισφράγισμα του όλου ψαλτηρίου. Είναι ανεπίγραφος. Έχετε δε υπόψη ότι η επιγραφή του κάθε ψαλμού, αν έχει επιγραφή, δεν έχουν όλοι επιγραφή, είναι μια ολόκληρη φιλολογία ερμηνείας. Πραγματικά. Διότι υπάρχουν πάρα πολλές γνώμες ερμηνευτικές πάνω στις επιγραφές των ψαλμών. Αλλά ένα πάρα πολύ σπουδαίο είναι ότι αν λέγει ότι ανήκει στον Δαβίδ, ότι είναι από τη γραφίδα του Δαβίδ. Αυτό έχει κάποια σημασία. Βέβαια δεν είναι απόλυτη, διότι ένας ψαλμός ο οποίος μπορεί να είναι χριστολογικότατος και να μην λέει ότι είναι του Δαβίδ, έχει την ίδια αξία ως να είναι και του Δαβίδ. Δεν τίθεται θέμα. Πνεύμα Θεού έπνευσε επάνω εις όλους τους ψαλμούς. Η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος είναι εις όλους τους ψαλμούς και όλοι οι ψαλμοί είναι θεόπνευστοι. Αλλά όμως παρά τα αυτά έχει μια ιδιαίτερη αξία αν ξέρουμε ότι ο ψαλμός αυτός είναι του Δαβίδ. Είναι λοιπόν ανεπίγραφος. Αλλά η παράδοση στην Εβραϊκή διατήρησε ότι ο ψαλμός αυτός ανήκει στον Δαβίδ. Και πράγματι οι ιδέες είναι μάλλον του Δαβίδ και το ύφος. Πρέπει να σας πω ακόμη ότι μπορούμε να κρίνουμε σε έναν ανεπίγραφο ψαλμό αν περίπου ανήκει ή δεν ανήκει στον Δαβίδ από το ύφος του ψαλμού. Ο ψαλμός περίπου είναι 118, δεν είναι του Δαβίδ. Είναι τόσο φανερό που άμα τον διαβάσεις λες αδύνατο, δεν είναι του Δαβίδ. Γιατί? Είναι γραμμένος ηρεμότατα. Βεβαίως είναι γραμμένος ο 118 ψαλμός, φαίνεται εις την Βαβυλώνα, κάτω από την Βαβυλωνιακή Εκμονωσία. Πιθανότατα. Είναι όμως γραμμένος από γραφίδα ανθρώπου ηρέμου. Δεν έχει εκείνο που έχει ο Δαβίδ. Τι έχει ο Δαβίδ? Ο Δαβίδ είναι ορμητικός, σκοτεινός και πυκνός. Θυμίζει Ευαγγελιστή Ιωάννη. Ορμητικός, σκοτεινός και πυκνός. Βλέπετε, έχει μία ορμή ψυχική φοβερή, την οποία διατυπώνει η Απόστολο Παύλου. Θυμίζει και ο Απόστολος Παύλος, θα δείτε, πολλά και στις επιστολές του, δεν βγάζουμε νόημα. Αν δεν έχουμε δίπλα μετάφραση, δεν βγάζουμε νόημα στον Απόστολο Παύλου. Είναι δύσκολος, γιατί είναι ορμητικός ο Απόστολος Παύλου. Υπαγορεύει στον γραφέα και γράφει ο γραφέας, αλλά η ψυχή του Παύλου τρέχει. Ενώ γράφει αυτά τα κάποια ο γραφέας, η ψυχή του Παύλου κοιτάει σε άλλο θέμα και πολλάκι δεν βλέπουμε να υπάρχει συνοχή ανάμεσα στις επιμέρους παραγράφους. Υπάρχει μια ορμή. Και ακόμη ο Δαβίδ, επειδή περνάει από το ένα θέμα στο άλλο, με ένα ορμητικό τρόπο δεν τα συνδέει, αφήνει αστράφεια και σκοτεινότητα. Λες, τι θα πει τώρα εδώ, τι σημαίνει τώρα εδώ. Είναι σκοτεινό. Και ακόμα, το άλλο που σας είπα, είναι, πώς σας το είπα, ορμητικός, σκοτεινός και πυκνός. Πυκνότατος. Πυκνότατος. Δηλαδή, μέσα σε δύο λέξεις μπορεί να σου κρύψει ένα ολόκληρο νόημα ή αισθήματα.